ομολογήσατε επίσημα ότι είμαστε μια χρεοκοπημένη χώρα. Αυτό κάνατε σήμερα. Και αναρωτιέμαι τι ισχύει, κύριε Υπουργέ. Αυτό το οποίο είπατε εσείς, ότι θέλετε ένα μαξιλάρι ασφάλειας. Αντιπαρέρχομαι την τραγικότητα της κατάστασης την οποία έχετε φέρει τη χώρα. Θα το συζητήσουμε και αυτό στη συνέχεια. Πώς φτάσαμε δηλαδή στο σημείο. Πώς φτάσαμε στο σημείο μετά από 3 μήνες διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να γίνεται αυτή η συζήτηση στη χώρα. Και αν ήμασταν ποτέ σε αυτή την κατάσταση πριν από 6 ή 12 μήνες να συζητάμε για τα απολύτως αυτονόητα. Εκεί μας οδήγησε η ισχυρή διαπραγμάτευση να μην μπορείτε να πληρώσετε μισθούς και συντάξεις στους συνταξιούχους τους οποίους δήθεν επικαλείστε εσείς για τους οποίους αγωνίζεστε. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση την οποία φέρατε τη χώρα. Και να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Μη διακόπτετε, γιατί λέτε, κυρία, κυρία. Γιατί λέτε, εσείς πτωχεύετε τη χώρα. Εσείς πτωχεύετε τη χώρα. Σας παρακαλώ, μην...